κυρία Ιώλη Αντωνοπούλου, μητέρα ενός παιδιού με σύνδρομο Down, αντιμετωπίζει αισιόδοξα τη ζωή και για την ίδια και για το οικογενειακό της περιβάλλον, αλλά κυρίως για το παιδί της. Κυρία Αντωνοπούλου, πότε αντιληφθήκατε ότι το παιδί σας, το κοριτσάκι σας, έχει σύνδρομο Down, πώς αντιδράσατε εσείς και το οικογενειακό σας περιβάλλον? Το αντελήφθη αμέσως μόλις το είδα. Δηλαδή, μόλις μου φέρανε το παιδί στο δωμάτιο, κοιμόταν εκείνη την ώρα. Ήταν ένα πολύ όμορφο μωράκι και το κοίταζα, το θαύμαζα και κάποια στιγμή άνοιξε τα μάτια του. Και τότε αμέσως το κατάλαβα. Πώς αντιδράσατε? Το κατάλαβα. Ο κλονισμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος, πρέπει να πω. Γιατί βρίσκεται κανείς σε μία κατάσταση την οποία δεν περίμενε βέβαια, άγνωστη και τρομακτική συγχρόνως. Και ο άντρας μου το ίδιο πέστη, και αυτός ένα σοκ βεβαίως όταν το έμαθε. Αλλά σιγά σιγά προσπαθήσαμε να το ξεπεράσουμε, να παραδεχθούμε και να αποδεχθούμε την κατάσταση και να την αντιμετωπίσουμε. Η πρώτη σας αντίδραση, η πρώτη σας σκέψη μάλλον, ποια ήτανε? Μπορείτε να τη θυμηθείτε? Δεν μπορώ, ήταν όλα πάρα πολύ συγκεχημένα. Και βιαστικά, ας πούμε. Ναι, και βιαστικά. Δεν μπορώ να θυμηθώ, ας πούμε, τις πρώτες μου σκέψεις, γιατί βρισκόμουν σε έναν, όπως σας είπα, κλονισμό. Σωστά, ναι. Κατανοητός. Όταν πια παραδεχθήκαμε και την αποδεχθήκαμε την κατάσταση, είπαμε ότι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Και με βοήθησε πάρα πολύ ο άντρας μου, ο οποίος είναι ένα άτομο πολύ αισιόδοξο, μου έδωσε θάρρος και αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι ήταν δυνατόν για να βοηθήσουμε το παιδί μας να φτάσει στο ύψιστο δυναμικό του. Τι λοιπόν κάνατε? Τότε αρχίσαμε μία έρευνα να μάθουμε τι υπήρχε. Βεβαίως το περιβάλλον δεν ήταν ενθαρρυντικό. Μας λέγανε όλοι ότι δεν υπάρχει καμία θεραπεία, ότι άδικα θα χάσετε τον χρόνο σας και ότι δεν γίνεται τίποτα. Παρόλα αυτά, εμείς συνεχίσαμε να ερευνούμε, ότι όπου ακούγαμε πηγαίναμε να μάθουμε περισσότερα καταρχήν. Εσείς και ο σύζυγός σας? Εγώ και ο σύζυγός μου. Και κάποια στιγμή έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο γραμμένο από τον Γκλεν Ντόμαν. Ο Γκλεν Ντόμαν έχει ιδρύσει εδώ και 40 χρόνια ένα Ινστιτούτο στη Φιλαδέλφεια της Αμερικής για θεραπεία παιδιών που έχουν εγκεφαλική βλάβη. Μάλιστα. Όταν διάβασα το βιβλίο, πραγματικά κατάλαβα ότι πρέπει να είναι κάποιος πολύ σημαντικός άνθρωπος. Πάνω απ' όλα, Και έγραψα στο Ινστιτούτο και μου απήντησαν και μου δώσανε κάποιο ραντεβού. Εκεί πηγαίνει κανείς στο Ινστιτούτο με το παιδί. Στην Αμερική μιλάτε πάντα. Στην Αμερική πάντα, ναι. Αξιολογούν το παιδί και εκπαιδεύουν τους γονείς να μπορέσουν να κάνουν ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για το παιδί τους στο σπίτι. Εσείς έχετε εκπαιδευτεί λοιπόν στο πρόγραμμα αυτό. Ναι. Μπορείτε να μας το περιγράψετε σε αδρές γραμμές? Η θεωρία λοιπόν του Ντόμαν είναι ότι μπορεί κανείς να ενεργοποιήσει κύτταρα υγιή τα οποία θα αναλάβουν τη λειτουργία... Να βοηθήσουν τα άλλα, ναι, τα νεκρά κύτταρα. Θα αναλάβουν την λειτουργία των κατεστραμμένων κυττάρων. Αυτό λοιπόν στην πράξη ιατρικά έχει αποδειχθεί ότι γίνεται. Ναι, με την πράξη και την έχει... Που έχει, ναι, ναι. Οπότε... Και με την πείρα που έχουν αυτοί, ναι, έχει πράγματι αποδειχθεί αυτό. Οπότε... το πράγμα. Με μία σειρά λοιπόν ασκήσεων βασικά σωματικών αλλά και πνευματικών ενεργοποιούνται κύτταρα και έτσι το παιδί βελτιώνεται. Για πόσο καιρό αυτό, ας πούμε? Γίνεται μια συνεχής άσκηση? Γίνεται, ας πούμε, επαναλαμβάνεται πάρα πολύ συχνά, επί πολύ καιρό. Ναι. Οπότε? Αυτό λοιπόν το μήνυμα, οι κινήσεις αυτές σαν μήνυμα πηγαίνουν στον εγκέφαλο
και ενεργοποιούν κύτταρα υγιή. Όπως τροφοδοτούμε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που του δίνουμε συνεχώς πληροφορίες και αφού πάρει τις πληροφορίες τότε μπορεί να δώσει και τις απαντήσεις. Μάλιστα, ήταν πολύ κατανοητό το παράδειγμα και πολύ επιτυχές. Ναι. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά το παιδί με αυτές τις κινήσεις κάποια στιγμή ο εγκέφαλος από μόνος του θα δώσει την εντολή να γίνουν οι κινήσεις αυτές. Τώρα, τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε. Αρχίσατε λοιπόν, εκπαιδευτήκατε σε αυτή τη μέθοδο, την κατανοήσατε πρώτα εσείς, την κάνατε κτήμα σας και με βάση αυτή αρχίσατε λοιπόν να εκπαιδεύετε το παιδί. Στο σπίτι. Ποια ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε στην εφαρμογή της μεθόδου? Κοιτάξτε, είχαμε αποφασίσει να το κάνουμε το πρόγραμμα. Είναι μεγάλη απόφαση αυτή. Συγχαρητήρια για τη θέλησή σας. Και για εσάς και για τον σύζυγό σας, βέβαια. Ναι, ευχαριστώ, αλλά δεν το θέλαμε και το κάναμε, ας πούμε. Και βέβαια η βελτίωση που βλέπαμε στο παιδί μας έδινε κουράγιο για να συνεχίζουμε. Ξέρετε. Στην Ελλάδα υπάρχουν λίγες οικογένειες μετρημένες στα δάχτυλα που ακολουθούν αυτό το πρόγραμμα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τίποτα σχετικό στην Ελλάδα. Τι αποτελέσματα έχουν? Μα ίσως δεν υπάρχει και πουθενά στον κόσμο. Ναι, τι αποτελέσματα έχουν αυτές οι οικογένειες? Πάντοτε υπάρχουν καλά αποτελέσματα. Πάντοτε υπάρχει βελτίωση. Άρα αυτό το συμπέρασμα που μπορώ να βγάλω εγώ από αυτά που μας λέτε τώρα είναι ότι αν προσπαθήσεις. Ναι. Μπορείς να έχεις αποτελέσματα θαυμάσια. Τα παιδιά αυτά σώζονται δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ακολούθησα αυτό το δρόμο. Μάλιστα. Πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Δηλαδή εάν ένας γονεύς θέλει να βοηθήσει το παιδί του, θα βρει, θα ενεργοποιηθεί και θα βρει το δρόμο που θα τον οδηγήσει στους σωστούς ανθρώπους και στα σωστά μέρη. Μάλιστα. Που θα τον βοηθήσουν. Διότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι μέθοδοι, μπορεί να υπάρχουν άλλα συστήματα. Μάλιστα. Ας πούμε που μπορούν να βοηθήσουν. Διότι οποιαδήποτε ερεθίσματα δώσει κανείς στο παιδί και το εκπαιδεύσει, το αγαπήσει, του προσφέρει, οπωσδήποτε θα έχει αποτελέσματα. Πέστε μου, πώς ανταποκρίνεται η μικρή σε αυτή την αγάπη, την απλόχερη που της προσφέρετε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι υπήρχε και υπάρχει ίσως κάποιο μικρό προβλήματα. Ναι. Καταλαβαίνει όμως και πολύ καλά ότι έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικά άλματα. Σημαντικά άλματα. Πρόβλημα. Αυτό το ξέρει κάτι. Καλά. Πάει στο σχολείο, Πάει σχολείο, Πώς πάει στα μαθήματά της? Καλά πάει, παρακολουθεί και ξέρετε το θέμα. Το πώς την αντιμετωπίζουν τα άλλα παιδιά εξαρτάται, πιστεύω, πάρα πολύ από τον δάσκαλο. Μάλιστα. Το σχολείο που πηγαίνει είναι σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες? Όχι. Όχι, κανονικό σχολείο. Κανονικό. Άρα λοιπόν η μικρή έχει ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο κανονικά, χάρη στην υπερπροσπάθεια τη δική σας. Ναι. Και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει με μια αισιοδοξία τη ζωή. Έτσι είναι? Ναι, ναι. Το ίδιο και εσείς αισιόδοξα. Απολύτως έτσι είναι. Αν σας έλεγα εγώ ότι υπάρχουν κάποιοι γιατροί οι οποίοι στην πρώτη αντιμετώπιση παιδιών με τέτοια προβλήματα όπως είχε η κόρη σας, η οποία κέρδισε τη μάχη με τη ζωή, συνιστούν στους γονείς να τα θανατώσουν, τι θα λέγατε για αυτούς τους επιστήμονες? Είναι, δεν ξέρω, πολύ βάρβαρο. Βάρβαρο, απάνθρωπο θα έλεγα. Δεν μπορεί κανείς να κρίνει, ας πούμε. Δεν είναι στο χέρι του να έχει, να παίζει με τις ζωές των ανθρώπων. Και βέβαια είναι και έξω από τα δεδομένα της επιστήμης, γιατί εσείς αποδείξατε τελικά ότι μπορεί να κερδίσει κανείς τη μάχη. Ασφαλώς. Έτσι δεν μα είναι. Κάθε ανθρώπινη ζωή έχει τη θέση του σε αυτόν τον κόσμο. Μάλιστα. Μπορεί κανείς να. Τώρα που κάνετε λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μια περισυλλογή σκέψεων, πού καταλήγετε ότι ήταν πολύ σωστή η απόφαση που πήρατε? Ναι, ποτέ δεν το μετάνιωσα, βεβαίως. Αντιθέτως, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που ακολουθήσαμε αυτό το δρόμο. Και θέλω να πω, ίσως είναι μια ευκαιρία, να απευθυνθώ προς όλους τους γονείς και να τους δώσω ένα αισιόδοξο μήνυμα. Σας το ακούμε. Να μην καταθέτουν ποτέ τα όπλα. Νομίζω κάθε προσπάθεια αποφέρει καρπούς. Δεν θα πρέπει να επηρεάζεται κανείς από το περιβάλλον που μπορεί να είναι απεσιόδοξο ή και προκατηλημένο πολλές φορές.
αλλά να πιστέψει στην αξία και στις δυνατότητες του παιδιού τους, να πιστέψουν όλοι οι γονείς, και με επιμονή, υπομονή και πολύ αγάπη να το βοηθήσουν να φτάσει στο ανώτατο δυναμικό του που του έχει τάξει φύση. Μας λέγανε όλες, ας πούμε, και συγκινείς και ξένοι, έπρεπε το παιδί να τα αφήσετε σε κάποιο ίδρυμα, να μην το φέρετε στο σπίτι καθόλου, μην τα άλλασες τα παιδιά, γιατί θα τα κάνετε και αυτά να αισθάνονται άσχημα. Αλλά δεν έγινε ένα τέτοιο πράγμα. Τα παιδιά αγαπούσαν τον αδερφό τους πάρα πολύ. Το χτύπημα ήταν βαρύ. Πλην όμως, αποφασίσαμε, δεχθήκαμε το πρόβλημα, το αποδεχθήκαμε και όχι μόνον το αποδεχθήκαμε και εγώ. Και η μητέρα του. Αλλά με ελαττήριο πλέον και εφαλτήριο τον πόνο για το παιδί αυτόν, αυτό ξεκινήσαμε να αγωνιστούμε όχι μόνο για αυτό το παιδί, αλλά και όλα, για όλα τα άλλα παιδιά που είχαν αυτό το πρόβλημα στην κοινωνία. Ο περίγυρος μηδέν της μάνας μου εξαιρουμένης μου έλεγε ότι πρέπει να το πάρω απόφαση, ότι αν με αγαπάει ο Θεός πρέπει να το πάρει. Και εγώ πήρα τη θέση ότι αν ο Γιάννης πεθάνει, θα διαλύσω την οικογένεια. Έδωσα όλη μου τη δύναμη, πραγματικά δηλαδή μια υπεράνθρωπη προσπάθεια με τη βοήθεια του γιατρού, εξαιρετικού ανθρώπου και επιστήμονα. Και ο Γιάννης επέζησε, έμαθε να γράφει, να διαβάζει, να κάνει αριθμητική, να κυκλοφορεί μόνος του. Δεν ήμουνα υπερπροστατευτική. Είπα, θα ζήσει, αλλά θα γίνει άνθρωπος. Διαπίστωσα ότι μπορεί να γίνει άνθρωπος αφού του είδα να γελάει, γιατί τα ζώα δεν γελάνε, ο άνθρωπος γελάει μόνο. Και αυτό τους είπα, κοιτάξτε, γελάει την πρώτη κίνηση. Δεν την ξεχωρίσαμε από τα άλλα παιδιά. Η συμπεριφορά μας απέναντί της ήταν όπως και των άλλων παιδιών μας. Δεν την απομονώσαμε από το κοινωνικό περιβάλλον. Φροντίσαμε να έχει και εκείνη μια απόλυτα φυσιολογική κοινωνική συμπεριφορά. Στην αρχή δεν το πίστεψα. Νόμιζα ότι οι γιατροί είχαν κάνει λάθος. Μετά από 6 μήνες το έμαθα από τον παιδίατρο που το πήγαινα και το παρακολουθούσε. Γιατί μου το έκρυβαν στο σπίτι, αλλά εγώ κάτι δεν μου άρεσε. Κάτι στο κλάμα του, κάτι στην εμφάνισή του, έλεγα πολλές φορές σαν να είναι άσχημο, σαν να μην μοιάζει με τα άλλα παιδιά. Κάτι μέσα μου αισθανόμουν άσχημο. Και ο παιδίατρος λέει πλέον δεν πρέπει να το κρύβουμε, να το πούμε στη σύζυγό σας, γιατί ο άντρας μου το έκρυβε, να το πούμε. Κόντευα να σωριαστώ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πίκρα. Το να σου πούνε ότι το παιδί σου δεν είναι φυσιολογικό. Παντρεύεσαι με όνειρα και ελπίζεις σε κάτι ωραίο. Από εκεί και ύστερα δεν ήθελα καθόλου άλλο παιδί. Δεν θέλησα γιατί ήθελα να τα δώσουμε όλα για τον Ανέστη. Δεν ήθελα το ψυχολογικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε μέσα μου σε μένα και στον πατέρα του να δημιουργήσω σε ένα άλλο παιδί. Είμαστε για τον Ανέστη. Εγώ στηρίζω τον άντρα μου, εκείνο σε μένα και εμείς οι δυο το παιδί μας. Το λατρεύουμε, ούτε η τρίχα του να μην πάθει. Είναι η χαρά μας μέσα στο σπίτι και η πίκρα μας βέβαια. Όταν μάθαμε ότι το παιδί έχει αυτό το πρόβλημα, βέβαια στεναχωρηθήκαμε, αλλά ούτε και σκέφτηκα ποτέ να το πάω κάπου ή να το αφήσω. Απέναντίας το λατρεύω πιο πολύ από ότι θα μπορούσα να είχα ένα παιδί κανονικό. Τώρα το μέλλον, κάτι μπορεί να ξημερώσει καλό. Ας ελπίζουμε. Ελπίδα σε όλους τους γονιούς. Η αισιοδοξία αυτών των γονιών δεν είναι χωρίς έρμα. Απορρέει από τις ίδιες τις ικανότητες των παιδιών, αλλά και τις προόδους που κάνουν καθημερινά. Ζωντανό παράδειγμα, ο Ανέστης.